προτείνω τη Χρυσή Αυγή. Πρέπει να συνεργαστείτε ή με την Ελιά, ή με το Ποτάμι, ή με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά. Εσείς την κάνατε την αναγωγή. Καταρχήν για τη Χρυσή Αυγή να μην μας ρωτάτε, γιατί εμείς τον φασισμό τον έχουμε σαν παράταξη δεχτεί στο πετσί μας περισσότερο από κάτι άλλο. Το ξεπέρασα. Τα σχόλια αυτά της κυρίας Ασημακοπούλου, όταν ο κύριος Μαρτάκος συνομιλούσε με την Χρυσή Αυγή επισήμως και τους ήθελαν ενδεχομένως και αύριο. Το προσπέρασα αυτό το θέμα της Χρυσής Αυγής, το προσπέρασα. Να πω σε αυτό που με ρωτήσατε, τρία μικρά σχόλια. Καταρχήν θέλω να επαναλάβω για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος που μας ακούει, ότι χθες οι εκλογές είχε κάποιον που κέρδισε και κάποιους που έχασαν. Κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, να το επαναλάβω, με 4 μονάδες διαφορά. Πήρε τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας που έχει το 40% του πληθυσμού και μαζί με τα Ιόνια νησιά σχεδόν το μισό πληθυσμό. Η Νέα Δημοκρατία από περιφέρειες όλες μαζί με τις Βάλεις πήρε το 20%. Το άλλο 30% είναι αυτοί που ήταν λευκοί και ανεξάρτητοι. Όχι, μα μας είπε η κυρία Σημακοπούλου ότι ο κύριος Τζιτζικώστας είναι και της Νέας Δημοκρατίας. Όταν είχε ψηφοδέλτιο η Νέα Δημοκρατία επίσημο που πάτωσε. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι οποιοδήποτε ανασχηματισμό ή διεύρυνση δεν σώζει την κυβέρνηση. Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, είναι η πολιτική των μνημονίων η οποία και η οποία εξαθλιώνει τον κόσμο και τον οδηγεί σε απελπισία. Αν δεν φύγουμε από τα μνημόνια, αν δεν τα ακυρώσουμε να πάμε σε αναπτυξιακή πολιτική, δεν λύνεται το πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα της χώρας. Και το τρίτο είναι αυτό που μου είπατε, ναι, και πριν πω πώς θα σχηματίσουμε κυβέρνηση, δεν κατάλαβα και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και την κυρία Σημακοπούλου πριν. Η Νέα Δημοκρατία ήταν δεύτερο κόμμα, ήταν πρώτο κόμμα, είναι δεύτερο. Το Πασόκ ήταν τρίτο κόμμα, είναι τέταρτο. Το Πασόκ έχασε το 1/3 των δυνάμεών του και η Νέα Δημοκρατία το 1/4 και κάνω σαν να μην έγινε τίποτα. Έχει συντελεστεί μια ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Ελπιδοφόρα για την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ και απαντώ τώρα στο ερώτημα που μου θέσατε. Ακριβώς αυτή η ελπιδοφόρα για την αριστερά, για το λαό, ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ του δίνει αέρα νίκης για τις βουλευτικές εκλογές όποτε και αν γίνουν. Με αυτό τον αέρα νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική περίοδο για τις εθνικές εκλογές θα θέσει το ζήτημα του προγράμματός του, ενός αντιμνημονιακού προοδευτικού προγράμματος που θα μετά την ακύρωση των μνημονίων θα μας βγάλει με θετικό τρόπο από την κρίση και προς όφελος του λαού. Και εκεί, ακούστε με, και εκεί θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, αλλά και, ακούστε, και τα πολιτικά. Μα δεν με ακούτε. Σας απαντάω, δεν με ακούτε. Των ευρωεκλογών. Μην τα κάνετε με τον ευρωεκλογών. Χθες. Σας λέω. Ο κύριος Τσίπρας το έκανε. Ναι, με τα αποτελέσματα που είχαμε χθες. Γιατί καλά, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πει ότι αν πάμε σε βουλευτικές θα σε σπυρώσω περισσότερο κόσμο και δεν θα είναι αυτά. Και καλά με έκανε. Με τα αποτελέσματα λοιπόν που είχαμε χθες. Με ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να σχηματίσετε κυβέρνηση. Και καλά έκανε για να δείξει ότι απονομιμοποιήθηκε. Εγώ λοιπόν σας μιλάω. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάλυση τι έγινε χθες. Εμένα με ρωτήσατε τι θα κάνετε αν μετά από εθνικές εκλογές κερδίσετε. Όχι, όχι. Μα χθες ήταν ευρωεκλογές, δεν το είπατε και εσείς. Και με αυτό αποτέλεσμα αυτό έκανε την αναγωγή σε έδρες. Και πολύ καλά την έκανε και την αναγωγή εσείς σε έδρες. Εσείς λοιπόν με ποιον θα σας απαντάω ευθέως. Δεν μου σας λέτε. Με το Ποτάμι. Θα με αφήσετε να σας πω. Ελάτε. Είπα ότι εμείς έχουμε αέρα νίκης αυτή τη στιγμή. Έχουμε αποκτήσει αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο μεγάλη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό δύναμη δηλαδή. Έχει αποκτήσει από αυτό το αποτέλεσμα αυτοπεποίθηση ότι με την ψήφο του και τους αγώνες του μπορεί να κάνει μεγαλύτερες ανατροπές. Από εκεί και πέρα, εμείς εν όψει εθνικών εκλογών, με αυτόν τον αέρα νίκης θα παρουσιάσουμε αντιμνημονιακό προοδευτικό πρόγραμμα, θα ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά και θα ζητήσουμε τοποθέτηση άλλων πολιτικών κομμάτων που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση ή μπορεί να δημιουργηθούν και θα τους πούμε αυτό είναι το πρόγραμμα που μας βγάνει από το μνημόνια. Ας τοποθετηθεί ο καθένας για να ξέρει ο ελληνικός λαός αν έρθει, που θα ψηφίσει. Αν έρθει η Ελιά και πει ότι μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, και πιστεύουμε, θα πάτε μαζί με την Ελιά. Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με κόμματα με τα οποία μας έβαλαν στα μνημόνια. Μη λέτε με ποιον. Πολιτικές δυνάμεις αναδεικνύονται καινούργιες. Είδατε και σε αυτές τις εκλογές. Δεύτερο, κόμματα που μπορεί να έχουν τίποτα μπορεί να πάρουν πολλά, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε 4% και είναι τώρα στο 27%, με την ψήφο του λαού, με τις κοινωνικές πολιτικές διεργασίες και τις αρνητικές συνέπειες των μνημονίων, κλείσουμε... τις καταστροφικές για το λαό και τη χώρα, αλλάζει το πολιτικό μια σκηνικό. Μια λέξη για να κλείσουμε και μόνο, αυτό κυρία που έγινε δεν είναι μόνο ότι ανατράπηκε το πολιτικό σκηνικό, αλλά η ψήφος του λαού, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, μας έφερε πιο κοντά στο στόχο μας για ανατροπή της κυβέρνησης. Δεν είναι καινούριο να ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ να ομφαλοσκοπεί ως προς